Φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι του Alpha Sports Web TV, και πάλι κοντά σας άλλη μια εκπομπή Παίξε Μπάλα, και μαζί θα παρακολουθήσουμε τα δρόμενα της τελευταίας αγωνιστικής του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της 13ης ουσιαστικά. Βεβαίως υπάρχουν κάποιοι αγώνες που εκκρεμούν οι αμερικές ομάδες, όμως σιγά σιγά ολοκληρώνεται η εικόνα του βαθμολογικού πίνακα που θα έχουμε μέχρι στιγμής όλα τα παιχνίδια για όλες τις ομάδες. Υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες, θα τις δούμε και αυτές στην συνέχεια. Πάμε να δούμε πώς ξεκίνησε η αγωνιστική, εκεί που Ερμής πήρε σπουδαίο διπλό στην έδρα του Άρη με 0-2, από ΕΛ Ολυμπιακός 6-1, ανόρθωση ΑΕΛ στον Τέρπι της 13ης αγωνιστικής 1-1, ΑΕΚ Λάρνακα Πάφος 2-0, μένει μόνη πρώτη στην κορυφή πλέον η ομάδα της Λάρνακας, Δόξα Ομόνια 1-2, νίκη πολύ σημαντική για την Ομόνια, Νέα Σαλαμίνα Αλκή ολοκρινή 2-3, τυπικά φιλοξενούμενοι παίρνουν μεγάλη νίκη, και χθες το βράδυ ολοκληρώθηκε η αγωνιστική φυσικά με το παιχνίδι του Απόλλων με τον Εθνικό Άχνας, εκεί που οι γηπεδούχοι κέρδισαν με 3-0 και μένουν και αυτοί κοντά στα ψηλά στρώματα, και φυσικά αν δώσουν και τα τρία παιχνίδια που τους λείπουν με επιτυχία θα πάρουν αυτή την κορυφή της βαθμολογίας. Πάμε να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής η βαθμολογία και ποιες ομάδες έχουν ακόμα παιχνίδια να δώσουν. ΑΕΚ Λάρνακας σε όλα της τα παιχνίδια, σε 13 αγώνες 29 βαθμούς, 13 αγώνες έχει και η ανόρθωση στους 27 βαθμούς, η ΑΕΛ έχει 12 αγώνες και είναι στους 23, ο Απόλλωνας στους 10 έχει 22, το ΑΠΟΕΛ στους 10 έχει 20, η Πάφος έχει 19 βαθμούς στους 12 αγώνες, η Ομόνια στους 12 αγώνες 19 βαθμούς, η Δόξα 13 παιχνίδια 16 βαθμούς, ο Ερμής 12 παιχνίδια 13 βαθμούς, όλα τα παιχνίδια έχουν δώσει οι υπόλοιπες ομάδες, με την Αλκή Ορόκλινη και τον Ολυμπιακό να έχουν 12 βαθμούς, τον Άρη 9, την Νέα Σαλαμίνα 8 και τον Εθνικό Άχνας 5 βαθμούς. Στον πρώτο πίνακα των σκόρερ φιγουράρει ο Τολμές που έχει 12 γκολ, 8 έχει ο Φαμπρίτσιο της Αλκή Ορόκλινης, 6 έχει ο Ντέρπι Σάιρ, 6 ο Μεγκάρα, 6 έχει και ο Μάγκλιτσα λίγο πιο κάτω. Πάμε να δούμε όμως ένα-ένα τα παιχνίδια, και πρώτα να πάμε στο Τσίριο, εκεί που Άρης και Ερμής έδωσαν μια σπουδαία μονομαχία. Αρκετά ανοιχτό το παιχνίδι, θα μπορούσε να πάει σε οποιαδήποτε μεριά, όμως οι φιλοξενούμενοι είχαν αυτό που λέμε αποτελεσματικότητα και χτύπησαν σε κέρια χρονικά σημεία. Στο 14 ο Εμενκάρα, ο πρώτος σκορ της ομάδας, άνοιξε το σκορ. Στο 56 ο Ημερέκοφ έκανε το 0-2, πολύ σημαντική νίκη σε ένα παιχνίδι από αυτά που αποκαλούμε 6 βαθμών, καθώς όπως είπαμε και στην βαθμολογία νωρίτερα, ο Ερμής είναι στους 13, ο Άρης στους 9, θα μπορούσε να ήταν ανάποδα τα πράγματα στον βαθμολογικό πίνακα. Πάμε να δούμε και πόσο από ΕΛ μετά την βαριά ήττα από την Ρεάλ Μαδρίτης και το 0-6 κατάφερε να κάνει, να βάλει αυτός με την σειρά του 6 γκολ. Φυσικά κλειδί στο παιχνίδι ήταν το γρήγορο γκολ του Λορέντζο Εμπεσίλιο μετά από την ωραία κομπίνα που έκαναν οι παίχτες του Γιώργου Δόνη από το κόρνερ. Ακολούθησαν τα γκολ του Σαλάι στο 22, του Ντεκαμάρκο στο 24 και του Ζαχίτ στο 41 για να κλειδώσουν ουσιαστικά την νίκη. Από το πρώτο ημίχρονο ο Χέλτερ Κάστρο μείωσε στο 56 για τον Ολυμπιακό, ο Σάλαϊ έκανε το 5-1 και ο Ίγκορ Ντεκαμάρκο το 6-1. Ο Γιώργος Δόνης που χρησιμοποίησε και τον Ορ, που πολύ πιθανό να τον δούμε να αγωνίζεται και στο παιχνίδι με τον Ερμή την Τετάρτη, αλλά και τον Παρασκευά στην θέση του τερματοφύλακα, καθώς υποχρεωτικά όπως έχουν τα δεδομένα θα πρέπει να αγωνιστεί ο νεαρός Παρασκευάς. Οι υπόλοιποι που χρησιμοποίησε ήταν, ήταν ο Μερκής, ο Αντωνίου, ο Βούρος, ο Ορ, όπως είπαμε, ο Μακρύς έδωσε χρόνο συμμετοχής σε πολλούς, πήρε κάποια λεπτά και ο Μπερτόλιο, ενώ σημαντικό θεωρείται για πολλούς η είσοδος του Γκρούπατς στο 71, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα που έχουν στο προστάσιο τους οι γαλαζοκίτρινοι. Θέλει λοιπόν τώρα το ΑΠΟΕΛ να ξεκινήσει να καλύπτει το χαμένο έδαφος. Θα αντιμετωπίσει τον Ερμή την Τετάρτη. Σιγά σιγά θα πρέπει να πάρει αυτούς τους βαθμούς τους από τα παιχνίδια που δεν έχει δώσει. Αν πάρει την νίκη και πάει στα 11 παιχνίδια, θα έχει 23 βαθμούς. Οπότε θα πιάσει την ΑΕΛ στην τρίτη θέση. Και ο ΑΠΟΕΛ, καθώς εκκρεμεί παιχνίδι με τον Απόλλωνα, αν πάρει τα 3 του παιχνίδια, πάει στους 29, εκεί που είναι η πρωτοπόρος ΑΕΚ. Οπότε όλα είναι ανοιχτά και όλα είναι αμφίρροπα μέχρι στιγμής στον βαθμολογικό πίνακα. Πάμε και στον τέρπι που έγινε στο Παπαδόπουλος. Μοιρασιά 1-1, ανόρθωση και ΑΕΛ. Φυσικά η ομάδα της ανόρθωσης κατάφερε να προηγηθεί με τον Αμπτουλάγεφ στο 11, απάντησε ο Λαφρανς στο 23, 6.000 κόσμος στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Υπήρχαν διαμαρτυρίες και για τις δύο ομάδες, για την διαιτησία. Μπορούσε το παιχνίδι να πάει σε οποιαδήποτε από τις δύο ομάδες. Ένα πραγματικό ντέρπι, ένα παιχνίδι το οποίο μοίρασε θέαμα και συγκινήσεις. Η ανόρθωση φυσικά συνεχίζει να τα πηγαίνει
καλά στο πρωτάθλημα. Είναι πολύ σταθερή η πορεία της ομάδας του Ρόνι Λέβη και αρχίζουν σιγά σιγά να ακούγονται και τα ονόματα των Ίσμα, Λαβόρδε και εκεί θα επιστρέψουν, αν θα επιστρέψουν, για να ενισχύσουν αυτή την προσπάθεια που κάνει η Ανόρθωση. Μέχρι στιγμής δείχνει να είναι σταθερή και να κρατιέται στα ψηλά, όμως σίγουρα τον Ιανουάριο θα χρειαστεί ενίσχυση. Απ' την άλλη, στην ΑΕΛ και εκεί υπάρχει ικανοποίηση με το θετικό, με τα θετικά αποτελέσματα. Υπήρχαν κάποια παράπονα τα οποία εξέφρασε και σε δηλώσεις του ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας, ο Θεόδωρος Αντωνίου. Όμως αυτό που κρατάνε στην ΑΕΛ είναι η πολύ καλή βαθμολογική θέση και της ομάδας της ΑΕΛ, που την έχει σε πολύ καλό σημείο για την Ευρώπη. 23 βαθμοί στην τρίτη θέση, με νίκη στο παιχνίδι που της λείπει, μειώνει μόλις στους 3 βαθμούς από την κορυφή. Οπότε είναι πολύ σημαντικό και αυτό για την ομάδα της ΑΕΛ. Πάμε τώρα να δούμε και το παιχνίδι της ΑΕΚ που φιλοξένησε την ΠΑΦΟ. 2-0, ο Τολμές βάζει και πάλι το πρώτο γκολ. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που γίνεται με τον Φλωριάν Τολμές. Από τα 12 γκολ που έχει πετύχει, τα 8 ήταν γκολ που άνοιξαν το σκορ των αγώνων της ομάδας της Λάρναγας. Στην ΑΕΚ Λάρναγας που έχουν ξεκινήσει οι ανανεώσεις των συμβολέων. Υπάρχουν αρκετά συμβόλαια που εκκρεμούν, 16 συμβόλαια εκκρεμούν. Ανανέωσε ο Φλωριάν Τολμές, ανανέωσε ο Τρισκόφσκι και ανανέωσε και ο Τέτε. Πολύ σημαντικό να συνεχίσουν να ανανεώνουν. Φυσικά οι πάρα πολλοί Ισπανοί που έχουν στο ρόστερ τους. Χαρακτηριστικό ότι η εντεκάδα με την ΠΑΦΟ είχε 7 Ισπανούς, ενώ 3 υπήρχαν στον πάγκο. Οι 2 πέρασαν σαν αλλαγή, οπότε καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη είναι η ισπανική παροικία στην Λάρναγα. Απ' την άλλη, στην ΠΑΦΟ η ΠΑΦΟ συνέχισε τις καλές της εμφανίσεις. Έχασε με 2-0 από την ομάδα της ΑΕΚ Λάρναγας. Χαμογελούν. Στην ΠΑΦΟ είναι στην εξάδα, έχουν παιχνίδι λιγότερο με νίκη πάνε στους, στο παιχνίδι που τους λείπει πάνε στους 22, οπότε τα πράγματα δείχνουν να είναι πάρα πολύ καλά και για την παφίτικη ομάδα, η οποία τα πάει περίφημα. Τριάδα λοιπόν, Ακοράν, Τολμές και Τρισκόφσκι κάνουν σπουδαία πράγματα για την ΑΕΚ μέχρι στιγμής, για να δούμε μέχρι που θα συνεχίσουν. Πολύ σημαντικό ήταν και το παιχνίδι στο Μακάριο, εκεί που η Δόξα φιλοξένησε την Ομόνια και μάλιστα προηγήθηκε στο 4 με τον Λουίς Κάρλος. Η Ομόνια βρήκε απαντήσεις με τον Βίλιαμ στο 23 και στο 26 ο Βραζιλιάνος έβαλε μπροστά στο σκορ την ομάδα της Ομόνιας, εκεί που κρατήθηκε παρά την πίεση της Δόξας. Η Δόξα έχασε κάποιες ευκαιρίες, βρήκε 2 δοκάρια, αγχώθηκαν προς το φινάλε της Ομόνιας και είναι απολύτως φυσιολογικό αν αναλογιστούμε τα αποτελέσματα που χάθηκαν στα τελευταία λεπτά. Όμως παρόλα αυτά κατάφεραν να πάρουν μια πολύ σημαντική νίκη, μια νίκη που τους στέλνει στους 19 βαθμούς και πολύ κοντά στην εξάδα. Φυσικά η εξάδα είναι και το κλειδί για να διεκδικήσει η ομάδα την έξοδο της στην Ευρώπη. Έρχεται η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου, εκεί που ο Πάμπος Χριστοδούλου θα προσπαθήσει και αυτός να διορθώσει κάποια πράγματα που υπάρχουν, κάποια προβλήματα που υπάρχουν στο ρόστερ. Πάντως αυτή η νίκη, παρά τον κόπο και τον ιδρώτα αλλά και το άγχος, δίνει ένα happy end και δίνει μια ανάσα τόσο στον Πάμπο Χριστοδούλου όσο και στους παίχτες της Ομονίας για να προσπαθήσουν για το καλύτερο. Νέα Σαλαμίνα Αλκιορόκλινη στο Ντανόι Αμόχος, τόσο επιστροφή 300 άτομα στις Κερκίες. Σπουδαία νίκη για την Αλκιορόκλινη, με τη Σαλαμίνα να συνεχίζει να μην βρίσκει αγωνιστικό ρυθμό και να παραπέει. Το σκορ μάλιστα στο μίχρονο ήταν στο 0-0. Πήγαν 5 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, με Φαμπρίτσιο στο 50 και στο 60 να κάνει το 0-2, τον Σεμέδο στο 85 να κλειδώνει ουσιαστικά την νίκη. Και το μοναδικό πράγμα που κατάφερε να κάνει η Νέα Σαλαμίνα ήταν στο 91 με τον Κυπριανού και στο 90-3 με τον Κάρο να μειώσει σε 2-3. Παρά την φυγή του Λιάσου Λουγά και την έλευση του Σάβα Μπουρσαϊτίδη, οι άνθρωποι της Νέας Σαλαμίνας δείχνουν να δυσκολεύονται στην 13η θέση. Πολύ κοντά στην διαβάθμιση, αυτή τη στιγμή στη ζώνη της διαβάθμισης ουσιαστικά. Ένα βαθμό πίσω από τον Άρη και 4 πίσω από τον Ολυμπιακό. Θα χρειαστούν πολλά πράγματα για να βελτιωθεί η φετινή Νέα Σαλαμίνα. Εθνικός Άχνας στους 5 βαθμούς στην τελευταία θέση, φιλοξενήθηκε από τον Απόλλωνα στο Τσίριο. Έχασε πέναλτι στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου η ομάδα του Απόλλωνα με τον Άλεξ Ντασίλβα. Παρόλα αυτά, ένα 20 λεπτό φωτιά περίπου από το 53 μέχρι και το 74. Παπουλή στο 53, Γιούστε στο 64 και Ζελάγια στο 74 καθάρισαν την νίκη για την ομάδα του Απόλλωνα, που το εντυπωσιακό ήταν ότι είχε 24 τελικές προσπάθειες παρακαλώ απέναντι στην ομάδα του Εθνικού, που δεν κατάφερε να απειλήσει ιδιαίτερα τους γαλάζιους, που βγάζουν νούμερα που τρομάζουν
στα τελευταία τους παιχνίδια στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα. Φοβερή κατοχή της μπάλας, γυρίζουν υπέροχα στα rotation, επιτίθονται από όλες τις πλευρές και προκαλούν ρήγματα στις αντίπαλες άμυνες. Πάμε να δούμε, μιας και είπαμε για την σπουδαία εμφάνιση του Απόλλωνα, την καλύτερη επίθεση μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα, που είναι αυτή της ΑΕΚ με 28 γκολ φυσικά σε 13 παιχνίδια. 22 έχει ο Αποέλ σε 10 παιχνίδια και 25 έχει ο Απόλλωνα σε 10 παιχνίδια. Οπότε Απόλλων και Αποέλ θα έχουν την ευκαιρία να ξεπεράσουν την πολύ καλή μέχρι στιγμής επίθεση της ΑΕΚ Λάρνακας, που έχει δεχτεί 10 γκολ. Απ' την άλλη, ο Απόλλωνα έχει δεχτεί 9 γκολ. Καλύτερη άμυνα αυτή της ΑΕΛ με 6 γκολ, 8 γκολ. Έχουν δεχτεί ανόρθωση και Αποέλ σε 13 μάτς, η ανόρθωση σε 10 μάτς ο Αποέλ. Είναι αρκετά ανακατεμένη η βαθμολογική κατάταξη. Ο πρωταθλητής χειμώνα θα βγει, αλλά δεν θα υπάρχουν δεν θα υπάρχει ολοκληρωμένη η εικόνα στον αγωνιστικό πίνακα. Όμως το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου συνεχίζει να είναι πολύ συναρπαστικό στην φετινή περίοδο. Την Τετάρτη 29 Δεκάτου στις 7 ο Ερμής θα φιλοξενήσει το Αποέλ σε ένα παιχνίδι που θα λείπουν αρκετοί παίχτες από τα ρόστερ των ομάδων. Ενώ η 14η αγωνιστική θα ξεκινήσει το Σάββατο στις 2 Δεκεμβρίου, εκεί που ο Απόλλων θα φιλοξενήσει την Πάφο στις 5, ο Αποέλ θα φιλοξενήσει τον Ερμή και πάλι στις 5, Αλκύωρο κλείνει Εθνικός Άχνας στις 6, Κυριακή Άρης ΑΕΛ στις 4, Δόξα Ολυμπιακός στις 5 και Ανόρθωση Νέας Σαλαμίνας στις 6, ενώ την Δευτέρα θα κλείσει και πάλι αγωνιστική με ένα σπουδαίο παιχνίδι, ΑΕΚ Λάρνακας με Ομόνια. Αυτά από το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Sports, ακολουθεί πάρα πολύ δράση από όλα τα αθλήματα. Γεια σας. Ένας άντρας μπορεί να αντέξει τα πάντα. Γιατί όμως με ένα αποτελεσματικό αποσμητικό πρέπει να υποφέρει? Νέο αποσμητικό Nivea Men Protect and Care. 48 ώρες προστασία χωρίς ερεθισμούς και άου. Άντρες, αυτό είναι το αποσμητικό σας. Nivea Men, επίσημος χορηγός της Real Madrid. Κάθε μέρα ξεκινάει με εσένα.